Μεγαλύτερη των 100 εκατομμυρίων ευρώ είναι η αξία των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στα κοντέινερ του φορτηγού πλοίου Νόκα, σημαία Συρίας, που βρίσκεται κατεσχεμένο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου, η διεύθυνση δίωξη ναρκωτικών και λαδρεμπορίου του Αργείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, αξιοποίησε στο έπακρο πληροφορίες που είχε και αμέσως ξεκίνησε μια συντονισμένη επιχείρηση. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο περιφερειακός διοικητής του Λιμενικού Σώματος και ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, η επιχείρηση εντοπισμού των ναρκωτικών ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήταν τόσο προσεκτικά τοποθετημένα στα διπλά τυχώματα των 8 κοντέινερ, τέτοια η απόκρυψη με μπαχαρικά, με καφέ, με χίλια δυο άλλα, και τόσο το φορτίο που περιείχε. Το εύρος του φορτίου, ο όγκος του φορτίου που περιείχαν τα κοντέινερ, που θα έκανε εξαιρετικά δύσκολο οποιοδήποτε εντοπισμό. Και εδώ είναι και η όλη αξία του αποτελέσματος. Το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στις μέρες μας μπορεί να ανταποκριθεί με την ευσυνειδησία και την προσήλωση των καθήκων και με τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τις εξειδικευμένες ελεκτικές μονάδες της σε οποιοδήποτε απαιτητικό περιστατικό υπάρχει. Υπενθυμίζεται, το Νόκα εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα να πλέει περίπου 80 ναυτικά μίλια ανοιχτά της νότιας Κρήτης. Αρχικά, λόγω των κακοκαιρικών συνθηκών, οδηγήθηκε στην Ιερά Πέτρα και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι επίμονες έρευνες του λιμενικού σώματος έφεραν στο φως ποσότητα κατεργασμένης κάναβης 6 τόνων 51 κιλών και 700 γραμμαρίων, αλλά και 3.127.360 παρεστησιογόνα χάπια κάπταγκον. Ένα επίσης ερώτημα που παραμένει είναι πού θα πάνε οι ποσότητες αυτές που εντοπίστηκαν. Των ναρκωτικών υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Αφού ολοκληρωθεί η δικογραφία, αφού πάρθουν τα δείγματα και αφού ολοκληρωθεί το κομμάτι της προανάκρισης, υπάρχει διαδικασία της καταστροφής. Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα ενός έτους έχουν καταγραφεί άλλες δύο περιπτώσεις μεταφοράς ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας κατεργασμένης κάναβης, της σοκολάτας όπως λέγεται. Τον Δεκέμβριο του 2017 είχε εντοπιστεί στα ανοιχτά της Κρήτης το πλοίο Ανδρέας, το οποίο όπως διαπιστώθηκε μετέφερε πάνω από 6 τόνους και 100 κιλά σοκολάτα. Τον περασμένο Μάρτιο εντοπίστηκε ξανά στα ανοιχτά των κριτικών ακτών το αλιευτικό Σελίν Σταρ, το οποίο μετέφερε επίσης ποσότητα σοκολάτα μεγαλύτερη του ενός τόνου. Οι αγορές έχουν μία δυναμική αυτό το διάστημα. Οι πορείες αυτών των πλοίων δεν θα πρέπει να μας απασχολούν. Δηλαδή, η αρμόδια διεύθυνση, όπως είπε πριν και ο κύριος Λιμενάρχης, που είναι γνώστη της όλης της κατάστασης και όλων των διαδρομών, έχει τη γνώση και γι' αυτό και μπορεί και ενεργεί και γρήγορα. Ενεργεί γρήγορα, ακριβώς επειδή υπάρχει μία πολύ σοβαρή δουλειά πάνω στο κομμάτι από το αρχηγείο αυτό. Το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό πόρο. Η πληροφόρηση είναι συνεχόμενη, αξιολογείται από την αρμόδια διεύθυνση δίωξης ναρκωτικών και λαθρεμπορίου του αρχηγείου και από εκεί και πέρα αναλαμβάνονται συντονισμένες δράσεις και επιχειρήσεις για τη διαλεύκανση και την σύλληψη και εντοπισμό κάθε υπετίου.